Διαδηλωτές και αστυνομία συγκρούστηκαν εκ νέου σε διαδηλώσεις στην πρωτεύουσα του Περού, Λίμα, την Τρίτη. Χιλιάδες πολίτες παρέλασαν οργισμένοι για την ανατροπή του πρώην Προέδρου Πέδρο Καστίγιο το Δεκέμβριο, μετά τη σύλληψή του όταν προσπάθησε να διαλύσει το Κογκρέσο και να κυβερνήσει με διάταγμα. Η Πρόεδρος του Περού, Ντίνα Μπολουάρτε, κάλεσε σε εθνική εκεχηρία. Από το πρώτο λεπτό που ανέλαβα τα καθήκοντά μου, ζήτησα εκεχηρία με το Κογκρέσο. Τώρα καλώ την αγαπημένη μου χώρα σε μια εθνική εκεχηρία. A una tregua nacional para poder entablar las mesas για να υπάρξει ένα τραπέζι διαλόγου και να οριστεί η ατζέντα για κάθε περιοχή. Η Μπολουάρτε κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο Περού, επιτρέποντας στο στρατό να βοηθήσει την αστυνομία για τη διατήρηση της τάξης μετά τις διαδηλώσεις και τα δοφράγματα που συνεχίζονται για σχεδόν 2 μήνες. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής από τότε που ξέσπασαν οι διαδηλώσεις.